Με την τιμή του ελαιολάδου να κρατιέται οριακά κοντά στα 2 ευρώ, οι ελαιοπαραγωγοί έχουν περιέλθει σε απόγνωση, όπως επίσης και όλοι οι εμπλεκόμενοι με την ελαιοπαραγωγή. Η χρονιά μας σιγά σιγά φτάνει προς το τέλος. Οι πελάτες μας ένας-ένας αρχίζει και τελειώνει την χρονιά του για φέτος. Όντως είναι αρνητικό το πρόσημο στους λογαριασμούς που κάνουμε και η ελαιοτριβή και η παραγωγή. Το ελαιόλαδο είναι πάρα πολύ φτηνό. Κόστος έχουμε 2 ευρώ και πουλάμε σε τιμές του κόστους όλοι μας. Έχουμε μεγάλα χάλια καταστάσεως εδώ στην επαρχία μας, η οποία δεν υπάρχει, δεν την είχα ξανασυναντήσει ποτέ αυτό το πράγμα, δεν το είχα ξανασυναντήσει. Να φτάσει στο σημείο 2 ευρώ το λάδι, ούτε το νερό, δεν βγάζουμε ούτε τα συλλεκτικά. Όλος ο κόσμος λέει τα ίδια και τα ίδια. Εδώ πέρα έχουμε όλοι είμαστε καταστρεμμένοι. Όταν έχουμε μια μείωση πάνω από 1 ευρώ, οπωσδήποτε είναι μεγάλη μείωση και μεγάλη ζημιά που θα υποστούμε όλη η παραγωγή, που αυτό θα γίνει και στην οικονομία της περιοχής. Δηλαδή θα αντανακλά και στην οικονομία και στην γύρω την περιοχή. Η κατρακύλα των τιμών συνεχίζεται σε μια χρονιά όπου οι προσδοκίες ήταν υψηλές λόγω και της πολύ καλής ποιότητας του παραγόμενου προϊόντος. Όλος ο κόσμος έχει αγανακτήσει και δεν βγάζουν και τα συλλεκτικά, δηλαδή δεν βγαίνουν τα μεροκάματα των εργατών. Και χώρια η υπόλοιπη εργασία που θέλουν οι ελιές μελλοντικά, λιπάσματα, κλαδέματα, οργώματα και τέτοια. Η τιμή του ελαιολάδου, όπως και στις άλλες περιοχές της Ελλάδος, έχει κατρακυλήσει. Εδώ τη στιγμή αυτή κινείται γύρω στο 2,60. Έχουμε μια μείωση πάνω από 1 ευρώ. Αν πούμε ότι πέρυσι πουλήσαμε ανώτερη τιμή με 3,80, φέτος έχουμε κατεβεί στο 2,60 και το θέμα είναι ότι και το 2,60 είναι και αζήτητο κιόλας. Δεν υπάρχει και μεγάλη ροή στο 2,60. Με την πτώση να έχει ξεπεράσει το 1 ευρώ με βάση τις τιμές όπου το προϊόν πολλούνταν την περσινή χρονιά και χωρίς την περίοδο αυτή να γίνονται πράξεις, το πλήγμα και στις τοπικές οικονομίες είναι μεγάλο. Είναι χαμηλή τιμή, ρε φίλε. Δεν παίζεται τιμή αυτή δηλαδή, με τίποτα. Δηλαδή, πώς να σου πω, έχουμε φτάσει στο αποκόρυφο. Πράγμα, δεν το έχω συναντήσει ποτέ αυτό το πράγμα. Σας λέω τόσα χρόνια, είμαι τώρα εδώ, είμαι 70 τόσα χρόνια, 78 χρονών και δεν το έχω συναντήσει αυτό το πράγμα. Δεν περιμένω άμεσα από την κυβέρνηση να μου πουλήσει το λάδι, αλλά περιμένουμε άλλα μέτρα πίεσης, όπως τις ελληνοποιήσεις που λέμε, και άλλα μέτρα που μπορεί να πάρει η ελληνική κυβέρνηση. Ρωτήσετε όλους τους αγρότες, θα σας λένε τα ίδια πράγματα, δηλαδή αγανακτισμένοι όλοι.